Η αξιοποίηση και διαχείριση της οπτικοακουστικής παραγωγής της χώρας μας αποτέλεσε το κεντρικό ζήτημα στην ατζέντα της τριήμερης συνάντησης εργασίας που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ερημούπολη της Ήρου 1η με 3 Ιουλίου 2016. Ο οπτικοακουστικός κλάδος είναι ο τέταρτος πιο ταχύτητα αναπτυσσόμενος κλάδος στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό και για την προβολή και για τη διάσωση της ιστορίας σου και της γλώσσας σου να αναπτύξει αυτό το κλάδο. Βοηθάει πάρα πολύ τον τουρισμό, βοηθάει την οικονομία, αλλά πάνω απ' όλα είναι και ένα μέσο ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας, διότι ο στόχος είναι και οι πολίτες να γίνουν πιο ενεργοί και να παράγουν και να κωδικοποιήσουν και οι ίδιοι το σύγχρονο οπτικοακουστικό σήμα μέσα από πολυμεσικές εφαρμογές, πλατφόρμες και ανοιχτές βάσεις δεδομένων. Υπάρχει επομένως πεδίο δόξης λαμπρό. Εμείς ως Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας απλώς θέλουμε να συντονίσουμε αυτήν την προσπάθεια. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε εν ώψη της ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΚΟΜΕ, συμμετείχαν ακαδημαϊκοί από ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και καλλιτεχνικές ομάδες, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των media. Με αφορμή και την δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο είναι ένας θεσμός ο οποίος θα αναλάβει αυτό το βαρύ έργο της διατήρησης της συλλογικής μνήμης και της ιστορικής μας κληρονομιάς και θα είναι ο βασικός φορέας αρχαϊκής πολιτικής της χώρας όσον αφορά την εικόνα, τον ήχο και οτιδήποτε έχει να κάνει με οπτικοακουστικό περιεχόμενο.